Γεια yeah, ευτύχη εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Παρακολουθείτε ένα βίντεο Mind Food Τροφή Μυαλού, γιατί όπω το σώμα μα χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Και επειδή Φτάνουμε προς το τέλος του χρόνου και σε λίγο καιρό ε, τελειώνει το 2012 είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα της ανασκόπηση της χρονιάς και φυσικά αυτόν τον καιρό βλέπουμε βίντεο για ανασκόπηση του 2012, τα πιο σημαντικά γεγονότα το YouTube βγάζει ε, το βιντεάκι με τα βίντεο που είδε πιο πολύ ο κόσμος κτλ κτλ αλλά το θέμα δεν είναι να κάθεσαι και να ασχολείσαι με το τι είδε ο κόσμος ή με τα ποιά ήταν τα σημαντικά γεγονότα φυσικά ξέρει και τα βλέπει και τα θυμάσαι, αλλά πολλέ φορέ ξεχνά να κοιτάξει ποια, ποια, ήταν τα σημαντικά γεγονότα για σένα. Τι ήταν αυτό που εσένα σε επηρέασε, τι ήταν αυτό που έμαθε, τι ήταν αυτό που σε βοήθησε να εξελιχθεί, κάτι που σε άγγιξε, κάτι που δημιούργησε, κάτι που έκανε, κάτι που έμαθε, οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρνει στο νου σου πράγματα που σε βοήθησαν, που σε έκαναν καλύτερο άνθρωπο, γιατί έτσι τα ενδυναμώνει, χτίζει πάνω σε αυτά και με αυτόν τον τρόπο την επόμενη χρονιά ε, βάζει τα θεμέλια για να έχει περισσότερα τέτοια. Αν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ένα άλλο βιντεάκι μίλησα για το θέμα του ημερολογίου. Λέγεται αγαπητό μου ημερολόγιο. Ε, και... Είναι αυτή η φιλοσοφία να σημειώνει τι κάνει με στη μέρα σου ή με στην εβδομάδα σου ή μέσα στο μήνα σου. Τα πιο σημαντικά πράγματα, αν έχει διαβάσει ένα βιβλίο, αν κάτι έμαθε, αν τότε ανέβασε το πρώτο σου βιντεάκι στο YouTube. Φυσικά όλα αυτά στι μέρε μα έτσι κι αλλιώ καταγράφονται. Καλό ή κακό. Δηλαδή, αν πα πίσω στο timeline στο Facebook ή αν πα στην ατζέντα σου την ηλεκτρονική ή και πάνω στο χαρτί, ξέρει περίπου τι έκανε κάθε μέρα, ξέρει. Που είχε, αν κάποια μέρα έβγαινε εξετάσει και είχε σ' μπορεί να το θυμηθεί αν δει ότι εκείνη τη μέρα έχει εξετάσει. Αλλά είναι καλό που και που να το σημειώνουμε. Δεν θα πω τώρα εδώ για το θέμα του ημερολογίου για να το ε, αποθηκεύουμε, αλλά θα πω το ανάποδο. Είμαστε σε μια φάση στο τέλο χρονιά. Κοιτά τι έγινε πίσω. Κοιτά αυτή τη χρονιά τι συνέβη στη ζωή σου, τι σου άλλαξε, τον τρόπο που σκέφτεσαι, κάτι που έμαθε, κάτι που γνώρισε, κάτι που έκανε, κάτι που δημιούργησε, καθώ εξελίχθηκε και είναι καλό να ενδυναμώνεις τα πράγματα που σε βοήθησαν για να μπορείς να τα ξαναζήσεις τις επόμενες χρονιές. Ε, και μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά η φιλοσοφία είναι πάντα η ίδια. Αν έμαθες κάτι και ο τρόπος που το έμαθες σε εξέλιξη, για παράδειγμα, ε, ξεκίνησες να παίζει κιθάρα σου αυτή δομα, αυτό τον χρόνο και στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να παίζεις κιθάρα. Δηλαδή προσπαθούσες... Και μετά όμως κατάλαβε κατάλαβες ότι αν ξεκινήσεις και έχεις επιμονή και επιμονή θα αρχίσει μετά σιγά σιγά να παίζει. Αυτή η εμπειρία πρέπει να τη χρησιμοποιήσει και σε άλλα πράγματα που θε να μάθει τι επόμενε χρονιέ. Άρα αυτό πρέπει να σημειώσει κάτω και να πει: Κοίτα, έμαθα και είχα υπομονή και τα κατάφερα. Και θα συνεχίσω να μάθω και άλλα πράγματα που θέλω να μάθω. Γιατί η μεθολογία τη γνώση είναι πάντα ίδια. Ωραία, συνεπώ, είναι σημαντικό να κάνει αυτό το πράγμα. Το 2012, κάντε το. Πάρτε ένα χαρτί και γράψτε τα 10 πιο σημαντικά πράγματα για εσά. Ή γράψτε τα 3 highlight. Τα 3 για, για μένα, εγώ θα σου πω, για μένα η χρονιά τρία πράγματα βασικά ήταν έτσι. 3. Ήταν ηλέκτρα, νούμερο 1, ηλέκτρα. Δεν θέλει πολλά. Δεν θέλει εξηγήσει αυτό. 2. Ε, YouTube. Γιατί αυτή τη χρονιά πήρα σοβαρά το YouTube, δηλαδή άρχισα να ανεβάζω βίντεο καθημερινά. Ε, κάτω από 1000 subscribers είχα και τώρα πώ είναι 6.500. Ε, και αν δείτε και αυτή τη χρονιά ήταν που γιγαντώθηκε το YouTube δηλαδή τα περισσότερα μεγάλα κανάλια στην Ελλάδα δείτε πόσους subscribers είχαν οι ρωτήστε πριν το 2012 και επίσης ε, το Food IQ που κάνουμε στο Μακεδονία TV αλλά και αυτό ήταν ένα project που το είχαμε ψηλοξεκινήσει από πέρσι δεν ήταν κάτι τόσο ε, για μένα όσο αυτά τα δύο που σα είπα και μετά ε, κάποια όμορφα ταξίδια που έγιναν μέσα στο 2012 και κάποια πράγματα που έμαθα και κάποια βιβλία που διάβασα. Και, 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 και χίλια πράγματα, ναι. <laughs> αν αρχίσει και τα ξετυλίγει, γίνουν εκατομμύρια. Λοιπόν, πάρετε ένα χαρτί και γράψτε τα πράγματα που, ε, που σα επηρέασαν ε, αυτό τον χρόνο. Υπάρχουν και αρνητικά πράγματα, έτσι. Τα αρνητικά πράγματα και βέβαια τα θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Δεν λέμε Ω δεν βλέπω τίποτα. Όχι, δεν έγινε τίποτα κακό. Όχι, αυτό είναι σουθοκαμιλισμό. Το θέμα είναι, αν έχει συμβεί κάτι αρνητικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Φυσικά έχουν γίνει άπειρα πράγματα, παιδιά. Είναι, είναι, τραγικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μα τελευταίο καιρό. Αλλά πρέπει πάντα ό,τι άσχημο συμβαίνει να το βλέπει πώ μπορεί να το διορθώσει. Πώ μπορεί να το κάνει καλύτερο. Πώ. Πώς, πώς... μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Και τώρα αυτό το βίντεο περισσότερο το κάνω σε προσωπικό επίπεδο. Κάθε ένα να πει: Κοιτάξτε, έκανα εκείνο το λάθο. Ε, δεν έγραψα καλά σε εκείνε τι εξετάσει. Τι μπορώ να κάνω καλύτερα την επόμενη φορά. Και να θυμάσαι ότι από όλα αυτά τα πράγματα το σημαντικό δεν είναι το τι παίρνει ή τι μένει ή ένα βίντεο στο YouTube ή δεν ξέρω τι. Είναι τι γίνεσαι, τι σε κάνει, πώ εξελίσσει. Κάνει κάτι, μαθαίνει, ξεκινά το πρώτο σου βίντεο στο YouTube. Δεν έχει σημασία αυτό το βίντεο, αν θα πάει καλά ή αν θα κάνει views. Σημαίνει ότι έκανε αυτή την κίνηση και εξελίχθηκε σαν άνθρωπο, δηλαδή να μάθει πέντε πράγματα. Και το δίνω σαν παράδειγμα το YouTube, έτσι. Μπορεί το ίδιο για την κιθάρα. Αν ξεκίνησε να παίζει κιθάρα το 2012 και έμαθε να παίζει κάτι, το ότι έπιασε την κιθάρα, Έμαθα να παίζει και κατάλαβε ότι στην αρχή όλα είναι δύσκολα. Με επιμονή και υπομονή μπορεί να μάθει κάτι που φαινομενικά είναι δύσκολο. Αυτό και μόνο είναι η καλύτερη γνώση που απέκτησε το 2012. Η γνώση ότι μπορεί να μάθει πράγματα αν έχει επιμονή και υπομονή. Συνεπώ, πάρτε ένα χαρτί. Γράψτε όμορφε εμπειρίε σα από το 2012. Πράγματα που μάθατε. Ανθρώπου που γνωρίσατε. Εμπειρίε όμορφε που ζήσατε. Πράγματα που σα έκαναν να. Χαμογελάσετε, να γελάσετε, πράγματα που σας κάνανε έτσι λίγο να νιώσετε αγάπη, ε, περιέργεια, ε, στοργή, όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα για τα οποία θα μιλήσω σε άλλο βίντεο. Αλλά γενικότερα, 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 γράψτε τα πράγματα που θέλετε να θυμάστε για όλη σας τη ζωή. Κάντε το αυτό, κάθε χρόνο, γράψτε έτσι για να βλέπετε τα highlight της χρονιάς. Αυτά, να είστε καλά, φίλε πολλά, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλά mindful βίντεο videos, είναι και εκπομπή. Αν πατήσετε πάνω στο τίτλο, μπορείτε να πάτε να δείτε όλα τα επεισόδια. Ε, κάνω τέτοιο βιντεάκι κάθε Δευτέρα, βιντεάκι mindful. Ξέρω ότι δεν ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο, αλλά ξέρω ότι όσοι παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο σα αρέσουν και γι' αυτό θα τα συνεχίσω γιατί είναι κάτι που αρέσει σε μένα. Αρέσει σε μένα, αρέσει σε και να τα βλέπω, αλλά κυρίω να τα κάνω αυτά τα βίντεο. Ε, και γι' αυτό λόγο ε, τα συνεχίζω ε, γιατί με πάρα πολύ χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά φίλα, πολλά καλή δύναμη σε όλους, να περνάτε τέλεια. Γεια! Hey, αν θέλετε να τα πούμε θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το Bletsas.gr